Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στον φιλόξενο χώρο των εκδόσεων Νήσος, προκειμένου να συζητήσουμε με τον Μάκη Κουζέλη, καθηγητή επιστημολογίας και κοινωνικής γνώσης στο το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, για ένα θέμα το οποίο τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει απασχολήσει πάρα πολύ την επικαιρότητα και αυτό δεν είναι άλλο από την Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή βρέθηκε στο προσκήνιο της πολιτικής κινήσης της χώρας κυρίως από το 2012 και μετά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μια οργάνωση η οποία προέκυψε τότε, έχει μια πολύ μακρά ιστορία. Κατάφερε να μπει στη Βουλή, είχε τη δράση την οποία είχε, δράση η οποία διαδράσει και διαδρομή η οποία χαρακτηρίστηκε από εκατοντάδες επιθέσεις και δολοφονίες με χαρακτηριστικότερη, δυστυχώς, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Έχουμε λοιπόν μια διαδρομή η οποία ξεκινάει από το 2012. Βασικός σταθμός της είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι κατόπιν η έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής και η οποία οδεύει προς το τέλος της και θεωρούμε ότι σε αυτή η συγκυρία είναι η κατάλληλη προκειμένου να συζητήσουμε το θέμα της Χρυσής Αυγής όχι μόνο σε ό,τι αφορά το σκέλος της δίκης, η οποία από μόνη της είναι ένα πολύ σοβαρό, θα έλεγα, κορυφαίο πολιτικό γεγονός, αλλά να δούμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οργάνωση, με τη δομή της, την πολιτική της διάσταση, τον ιδεολογικό της λόγο, την οργάνωσή της, το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναδύθηκε και πολλά άλλα. Θεωρούμε ως προς αυτό ότι ο Μάκης Κουζέλης είναι από τους πλέον κατάλληλους ανθρώπους για να μιλήσει ως προς αυτό. Άλλωστε, ο ίδιος πριν λίγα χρόνια εξέδωσε ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος με τίτλο «Φασισμός και Δημοκρατία», το οποίο καταπιάνεται με πάρα πολλές πτυχές του φαινομένου του νεοναζιστικού. Άρα λοιπόν, θα θέλαμε καταρχάς να τον ευχαριστήσουμε που δέχτηκε να μιλήσει στο Λεύτη για το θέμα και να ξεκινήσουμε την συζήτηση μαζί του. Εγώ να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και πράγματι νομίζω ότι είναι σημαντικό να το κουβεντιάσουμε και μάλιστα τώρα που έχει καταλαγιάσει λίγο η ένταση μιας συζήτησης όπως την ξέραμε. Ναι. Ωραία λοιπόν. Θα ξεκινήσουμε αφετηριακά από το 2012, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το 2012 είναι η αφετηρία της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο, καλώς ή κακώς το 2012 θεωρείται σταθμός, καθώς στις εκλογές του 2012 η Χρυσή Αυγή έρχεται στη Βουλή και μάλιστα με ένα ποσοστό το οποίο σχεδόν προσεγγίζει το 7% και καταφέρνει λοιπόν και εκλέγει 18 βουλευτές. Θα θέλαμε να μας πείτε μέσα σε ποιο πλαίσιο υπάρχει αυτή η τεράστια εκλογική άνοδος της Χρυσής Αυγής, μέσα σε ποιο πλαίσιο αναδύει τη Χρυσή Αυγή και από μια οργάνωση του περιθωρίου φτάνει να εισέλθει στη Βουλή και μάλιστα με τέτοιο ποσοστό. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι που αν αξίζει ίσως να πρέπει να του δώσουμε λίγο μεγαλύτερη σημασία. Όπως είπες Χρήστο, δεν προέκυψε από το πουθενά. Η Χρυσή Αυγή είναι κάτι που έχει προετοιμαστεί, ήδη ως οργάνωση υπάρχει από το 80. Λίγο πολύ οι βασικές καμπές της ιστορίας της είναι αναδεκαετία. Και έχει κάποια σημασία να το σκεφτόμαστε, γιατί μοιάζει να βρισκόμαστε σε μια επόμενη καμπή της ιστορίας. Έχει μια προϊστορία σε ό,τι αφορά την ελληνική πολιτική και την ελληνική ακροδεξιά. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε. Και έχει και μια ιστορία η ίδια η οργάνωση από το 80, που αν θυμάμαι καλά ιδρύεται, μέχρι σήμερα, με πραγματική, ας πούμε, τομή, την είσοδό της με τέτοια δύναμη στην Ελληνική Βουλή. Η τομή αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι η νομιμοποίησή της προς την λειτουργία της ελληνικής δημοκρατίας. Και αν θυμάστε, αυτό παίχτηκε. Έτσι, παίχτηκε στις τηλεοράσεις, παίχτηκε σε εφημερίδες, που είναι πώς την αντιμετωπίζουμε. Τη δείχνουμε, δεν τη δείχνουμε, την καλούμε, δεν την καλούμε. Θεωρούμε ότι εφόσον ψηφίστηκε από τόσο κόσμο είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και ούτω καθεξής. Το λέω γιατί συνδέεται με την προϊστορία που είναι η μη ολοκληρωμένη διευθέτηση της ελληνικής ακροδεξιάς που τροφοδότησε την εμφάνιση της Χρυσής Αυγής, γιατί υπήρξε στο ερώτημά σου, και στο πώς αντιμετωπίστηκε εκ των υστέρων. Αυτό που ας πούμε σήμερα αλλάζει οφείλεται στη δίκη, διότι η δίκη εξανάγκασε τους πάντες που θα ήθελαν να έχει περάσει
κάτω από το πέπλο της σιωπής το τι είναι αυτή η οργάνωση, τους εξανάγκασε να δούνε τη δεύτερη πλευρά ενός πολιτικού κόμματος που είναι συμμορία. Και είναι πρωτίστως συμμορία και κατά δεύτερο λόγο πολιτικό κόμμα, διότι έτσι κατάφερε να μπει στην Ελληνική Βουλή. Άρα έχεις δίκιο και στην εκτίμηση του πότε αρχίζουμε να το συζητάμε και στην εκτίμηση την έμεση, γιατί σήμερα βρεθήκαμε να το κουβεντιάσουμε, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Η έκβαση της δίκης θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και είναι σαφές ότι η δίκη έφτιαξε το σκηνικό εντός του οποίου κατέρευσε εκλογικά η Χρυσή Αυγή, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει και κατά τα λοιπά, διότι ως γνωστόν έχει κλείσει τα γραφεία της. Δεν είναι δευτερεύον, δεν είναι κάτι στο οποίο δεν πρέπει να δώσουμε σημασία, διότι και η νομιμοποίηση της παρουσίας της έχει πολύ μεγάλη σημασία, το ότι ήταν στη Βουλή και άρα το ότι τώρα δεν είναι, και φυσικά η ύπαρξή της ως οργάνωση στις συνοικίες με γραφεία είναι πάρα πολύ κρίσιμος παράγοντας. Και ταυτόχρονα, το ότι κλείσαν τα γραφεία και δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση δεν σημαίνει ότι ο ναζισμός εξαφανίστηκε από την Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το κρατήσουμε. Ωστόσο, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο επανερχόμενη στο θέμα της ανάδυσης. Το ευρύτερο πλαίσιο εκείνης περίοδου, δηλαδή το ότι η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε καθεστώς οικονομικής κρίσης, τι ρόλο παίζει στην ανάδυση ή αν παίζει κάποιο ρόλο? Να δώσω μια αιχμή μόνο για να την έχουμε στο νου μας, μήπως κάποια στιγμή χρειάζεται να επανέλθουμε. Όταν μίλησα για την προϊστορία, αναφέρομαι στην προϊστορία πράγματι από την εποχή της κατοχής. Δηλαδή, το στίγμα αυτού του είδους του ναζιστικού τελικά ακροδεξιού πολιτικού λόγου υπάρχει προηγουμένως. Είναι το πώς διευθετήθηκε ή μάλλον δεν διευθετήθηκε η ιστορία με τα τάγματα ασφαλείας, τους δοσιλόγους, δηλαδή η προϊστορία της ελληνικής ναζιστικής ακροδεξιάς. Αυτό λοιπόν που συνέβη στην Ελλάδα και είναι και πολύ χαρακτηριστική η πορεία και η καμπύλη ανάπτυξης της Χρυσής Αυγής, είναι όντως ότι με πάρα πολλούς τρόπους, πρακτικούς και ρητορικούς, αμφισβητήθηκε η δημοκρατία στη χώρα συστηματικά. Αμφισβητήθηκε πρακτικά με την έννοια ότι δεν λειτουργούσε ή ότι ήταν δευτερεύον παράγων σε σχέση με άλλες διαδικασίες, ότι ας πούμε υπήρχε επικέντρωση σε έναν βοναπαρτικού χαρακτήρα, σε μια διόγκωση της εκτελεστικής εξουσίας πέραν του κανονικού, το ότι αποφάσεις δεν παίρνονταν στο ελληνικό κοινοβούλιο αλλά ή σε άλλους θεσμούς ή καμιά φορά και τελείως αυταρχικά δεν λαμβάνονταν καν. Άρα καλλιεργήθηκε ένα κλίμα, το οποίο κλίμα καλλιεργήθηκε κυρίως μέσω των λόγων και εδώ έχουν την ευθύνη πράγματι πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, όταν λες, α, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουμε όλοι, δεν είναι δυνατόν να γίνει δημοψήφισμα γι' αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταλάβει ο απλός λαός. Όταν λοιπόν η ρητορική είναι ουσιαστικά αμφισβήτηση της δημοκρατίας, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να αρχίσει να καλλιεργείται κάτι. Και το θυμόμαστε. Δηλαδή, θυμόμαστε εκείνες τις μέρες της ραγδαίας ανάπτυξης της Χρυσής Αυγής, που παρίστανε ότι μοιράζει γεύματα στους απόρους και ότι περνάει τις ηλικιωμένες κυρίες απέναντι στον δρόμο, ότι αυτό γινόταν πράγματι με μια υποστήριξη ρητορική του τι δεν λειτουργεί, του πώς δεν λειτουργεί η δημοκρατία, ο κοινοβουλευτισμός και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο μάθημα εκείνης της εποχής. Άρα λοιπόν περιγράφεις μια συνθήκη η οποία μετατρέπει μια οργάνωση η οποία είναι περιθωριακή, ενδεχομένως και απεχθείς γενικά στην κοινή γνώμη, τη μετατρέπει σε ελκυστική με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον σε κάποια στρώματα. Τη μετατρέπει σε εναλλακτική, φαινομενικά και εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, σαν να εμφανίζεται μια εναλλακτική προοπτική εκεί που δεν υπήρχε. Γιατί θυμίζω ότι το κλίμα που είχαμε και λόγω κρίσης και λόγω των πολιτικών δυνάμεων και της κρίσης των πολιτικών δυνάμεων ήταν κλίμα διεξόδου. Δεν μπορούμε να βγούμε από πουθενά. Δεν υπάρχει κάτι που να μας λέει ότι μπορεί να χειριστεί τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο και αυτή είναι η ευθύνη της αριστεράς. Και πρέπει να πω ότι γι' αυτό και πήγε καλά, γιατί την έλαβε αυτή την ευθύνη. Άρα εμφανιζόταν ως κάποιος ο οποίος μπορούσε να υποκαταστήσει μια πραγματική πολιτική εναλλακτική, εμφάνιζε αυτό το πράγμα, τη ρητορική, ας πούμε, τη ρητορική της μυσαλλοδοξίας και
την εμφάνιζε ως εναλλακτική προοπτική, τον εθνικισμό κατά κύριο λόγο, γιατί αυτόν αξιοποίησε, και ταυτόχρονα σε ένα κλίμα στο οποίο είχε καλλιεργηθεί η μη εμπιστοσύνη στη δημοκρατία και κατά αυτή τη λογική και στις πολιτικές οργανώσεις και στα πολιτικά κόμματα. Έχει να κάνει πράγματι με την νομιμοποίηση, με το ότι τη βάλαμε στο σαλόνι τη Χρυσή Αυγή. Παίχτηκε αυτό το πράγμα να συμβεί. Έγινε δυνατό κάποιος να είναι χρυσαυγίτης. Πάμε τώρα πίσω. Δηλαδή, ίσως το πιο κεντρικό χαρακτηριστικό της ναζιστικής μάλιστα εκδοχής του φασιστικού φαινομένου, έτσι και το λέω τελείως συνειδητά, είναι το συμμορήτικο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και έπαιξε και μεγάλο ρόλο στο πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω ότι έπαιξε και μεγάλο ρόλο στο πώς αντιμετωπίζεται από την κοινωνία πλέον. Δηλαδή, τώρα που είναι ορατό ότι αυτό το πράγμα ήταν, ότι ήταν μία συμμορία. Συμμορία ήταν και επί ναζισμού, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν ήταν οργανωμένη με τα χαρακτηριστικά ενός πολιτικού κινήματος, μάλιστα, διότι ως γνωστό είχε απήχηση, κινητοποίησε κόσμο, είχε ρίσματα, είχε μια ρητορική που πρέπει να δούμε τι είναι. Πάντως, έχει ένα κορμό που είναι συμμορία, γιατί αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο οργάνωσής της. Ξαναλέω λοιπόν, μπορούμε να σκεφτούμε το τι είναι αυτό το φαινόμενο αρνητικά. Είναι αντιδημοκρατία. Είναι αυτό που σου λέει, μα δεν δουλεύει βρε παιδί μου η δημοκρατία. Δεν είναι μόνο ότι υπάρχει αυτό που έχει ονομαστεί το μίσος απέναντι στο θράσος του άλλου να έχει την ίδια βαρύτητα η γνώμη του με τη δική μου που είμαι, δεν ξέρω εγώ τι, καλλιεργημένος, μορφωμένος, εξυπνότερος και τα ξέρω καλύτερα. Αυτό που είναι το σοκ της δημοκρατίας που αντιστοίχως παράγει αυτό το μίσος. Άρα σε αυτό το έδαφος, παλιότερα εξαιτίας του ότι δεν την ξέρανε ακόμα καλά, δεν μπορούσαν να την εμπιστευτούν, τώρα πάντως εκεί πατάει. Και αξιοποιεί, και το αξιοποιεί στρατηγικά, δηλαδή συνειδητά και με σχέδιο. Ένα σύνολο λόγων, τους οποίους μεταφράζει σε πρακτικές δραστηριότητες, που είναι πολύ γνωστά ζητήματα και για άλλα φαινόμενα που συζητάμε, που είναι ο ρατσισμός. Έτσι. Είναι ο εθνικισμός και θυμίζω ότι υποτίθεται ότι η Χρυσή Αυγή αυτό που έκανε είναι μετέφερε τον κορμό, ας πούμε, της ιδεολογίας από το φασιστικό πρότυπο, έτσι λέει η ίδια, προς το εθνικιστικό πρότυπο, λέγοντας εμείς δεν είμαστε φασίστες, είμαστε εθνικιστές. Αν το δει κανείς το πώς εννοούν τον εθνικισμό, καταλαβαίνει ότι φασιστικά τον εννοούν, έτσι, ναζιστικά τον εννοούν τον εθνικισμό. Αλλά είναι ένα έδαφος το οποίο έχει καλλιεργηθεί. Θυμίζω τι ρόλο έπαιξε στην ανάπτυξη της Χρυσής Αυγής και ως κινήματος η Μακεδονία. Δηλαδή αυτή η προπαγανδιστική αξιοποίηση ενός υστερικά αντιλαμβανόμενου εθνικού ζητήματος. Έτσι, με υστερία παίχτηκε αυτό το πράγμα. Εκεί πάτησε και το θυμόμαστε και στα νούμερα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που άρχισε να στείνεται με τις μεγάλες εκείνες διαδηλώσεις που είχαν όλα αυτά τα. Μιλάς για την περίοδο του κυβέρνησης Κωνσταντίνου, ζητά, όταν ξεκινάει το ζήτημα. Ακριβώς. Ακριβώς. Πώς σιγά σιγά αυτό το πράγμα αρχίζει και εμπεδώνεται, είναι εύκολο να το διοχετεύσει κανείς προς τα εκεί. Μετά ξεχνάμε ότι με πάρα πολλές αφορμές ο ρατσισμός στη μετάβασή του από τον φιλετικό στον πολιτισμικό έγινε του σαλονιού κι αυτός. Δηλαδή δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο να πεις «μα αυτοί έρχονται από έναν άλλο πολιτισμό και σε αυτό τον πολιτισμό» και να το επενδύσεις ακόμα και με φαινομενικά προοδευτικές στάσεις, να πεις ότι η συμπεριφορά απέναντι στις γυναίκες, η κάλυψη του προσώπου, ο περιορισμός της ελευθερίας, αληθινά και πραγματικά ζητήματα, έτσι, μόνο που μπορούν να μεταφραστούν στο πολιτισμικά αυτοί είναι όχι απλώς διαφορετικοί, κατώτεροι και δυνάμοι επικίνδυνοι. Άρα να άλλο ένα πράγμα στο οποίο πατήσαμε. Συνήθως λέω ότι ακόμα και εκείνες οι πλευρές του παλιού κακού, ναζισμού, φασισμού, που θεωρούμε ότι δεν μας αγγίζουν, δεν είναι απούσες. Παραδείγματος χάρη έχουμε αντισημιτισμό. Το θυμόμαστε ότι έχουμε αντισημιτισμό στην Ελλάδα, σε μια χώρα την οποία το εβραϊκό στοιχείο ήταν ισχυρό. Και όμως έχει εμφανιστεί όχι μόνο στα ακροδεξιές φυλάδες όπου εμφανίζεται ρητά, αλλά πολύ συχνά και στην αποστροφή λόγου σχεδόν νομιμοποιημένου. Έτσι. Τα σενάρια δε των συνωμοσιών που αφορούν συνήθως τους Εβραίους
εντός και εκτός Ελλάδας, γιατί έχουμε και την πλευρά που είναι πλέον στο Ισραήλ, είναι εξαιρετικά διαδεδομένα. Άρα, άμα τα μαζέψει κανείς, θα δει ότι είναι παρούσες όλες εκείνες οι πλευρές οι οποίες σχημάτισαν τότε το φαινόμενο και μπορούν να το σχηματίσουν ανά πάσα στιγμή. Να πω κι άλλες δύο διαστάσεις τέτοιες. Αυταρχισμός. Είμαστε μια κοινωνία η οποία έχει αυταρχικά χαρακτηριστικά και ρητά στο επίπεδο της πολιτικής. Δηλαδή, αυταρχική πολιτική έχει ασκηθεί μεταπολεμικά πλήρως, αφήνω την προηγούμενη περίοδο γιατί είναι ακόμα χειρότερη, και υπάρχει μια εξοικείωση με τον αυταρχικό λόγο, όπως υπάρχει και μια εξοικείωση με αυτό που είναι αυταρχισμός επί της ουσίας, δηλαδή η ευκολία με την οποία κανείς υποτάσσεται. Υπάρχει και αυτό και έχει καλλιεργηθεί στην Ελλάδα, για να μην πω ότι έχει καλλιεργηθεί και με όλους τους επίσημους μηχανισμούς. Και υπάρχει και μια δυναμική η οποία τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ θα περίμενε κανείς ότι είναι παροχημένη, ενισχύθηκε και που είναι τα χαρακτηριστικά ολοκληρωτισμού κυρίως στο λόγο και μάλιστα στον πολιτικό. Κάποια στιγμή έχω ισχυριστεί ότι ολοκληρωτικό είναι και το να μην λες τίποτα. Δηλαδή να βγάζεις λόγους με ύφος και νους περιεχομένου. Τώρα αυτό κάτι μας θυμίζει. Δηλαδή δεν θέλω να πω ονόματα ούτε κάτι. Το καλλιεργήθηκε, κατά κόρον καλλιεργήθηκε. Και το στενάχωρο είναι ότι καλλιεργήθηκε και από χώρους που είναι απολύτως δημοκρατικοί. Και δεν το λέω, το εννοώ αυτό. Είναι δημοκρατική. Απλώς φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα σε μια δυναμική πολιτική μιας εποχής κανείς να αρχίσει να μοιράζει φράσεις. Είναι ολοκληρωτικό αυτό γιατί σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανάγκη επιχειρηματολογίας. Αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό πράγμα. Άρα, να η σύνδεση ας πούμε. Ο ναζισμός και ο φασισμός ποτέ δεν επιχειρηματολογεί στην ουσία. Προσπαθεί να διεγείρει συναισθηματικά μέσω ερεθισμάτων την πλευρά ας πούμε του εθνικισμού, του ρατσισμού που είναι έστω και λίγο πάντα λογοκριμένη στις δυτικές κοινωνίες. Έτσι. Και ο κίνδυνος είναι αυτή η λογοκρισία να εξαφανιστεί. Διότι η λογοκρισία αυτού του τύπου που είναι αυτοέλεγχος είναι σύμμαχος. Δηλαδή μπορεί να μας βοηθήσει στο να απαντήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να περάσουμε σε κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν λίγο το πολιτικό πλαίσιο από τη στιγμή και μετά που εμφανίζεται στην Βουλή η Χρυσή Αυγή. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τη στάση της κυβέρνησης Σαμαρά σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή, υπενθυμίζοντας κάποια χαρακτηριστικά συμβάντα και γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κατά την προεκλογική περίοδο του 2012 ανάμεσα στα πολλά σποτ προεκλογικά με τα οποία εμφανίζεται υπάρχουν συνθήματα όπως να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο περιλαμβάνει τα σποτ της είναι εικόνες από την Αγία Σοφιά. Mm-hmm. Και ένα τρίτο το οποίο έχει να κάνει, είναι πολλά, απλώς λέω κάποια τα οποία εγώ θεωρώ ενδεικτικά, μπορεί κάποιος άλλος να επιλέξει κάποια άλλα. Ένα τρίτο το οποίο εγώ θεωρώ ενδεικτικό είναι ότι από τη στιγμή που αναλαμβάνει διακυβέρνηση, ο κύριος Σαμαράς τοποθετεί ως Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης τον κύριο Παναγιώτη Μπαλτάκο. Άρα λοιπόν θα ήθελα την άποψή σου σε σχέση με όλο αυτό. Το μαστόρ της γειτονίας είναι βέβαια το άμεσο. Δηλαδή είναι αυτό που μας υπενθυμίζει ότι έχουμε τον εσωτερικό κίνδυνο που είναι εξωτερικός. Δηλαδή έχουμε εντός της Ελλάδας τους μετανάστες που ήρθανε και απαιτούν να τους προσέχουμε, παίρνουν ένα μεγάλο μέρος της εργασίας, παίρνουν ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών προσφορών και μας έχουν καταλάβει και μας έχουν αλλάξει το τοπίο. Μας υπενθυμίζεται με κάθε φορά όταν πάμε να πούμε εντάξει, έχει εκπολιτιστεί η παραδοσιακή δεξιά στην Ελλάδα, έχει γίνει πιο σύγχρονη, δεν χρειάζεται να είναι τόσο κατασταλτική, δεν βαράει με το κλόμπ του αστιφύλακα ή του χωροφύλακα. Κάθε τόσο έχουμε ευκαιρία να θυμηθούμε ότι, για να δούμε αν μπας και όντως παραμένει όπως το ξέραμε, έχουμε αυτόν τον εθνικισμό, ο οποίος είναι ίσως ο πιο ισχυρός παράγοντας, γιατί για Σοφιά μια χαρά είναι η Αγία Σοφιά.
Είναι και υπέροχη πράγματι, έτσι. Έχει σημασία να ξέρουμε ότι αυτό ήταν η πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ότι εμείς έχουμε τη σχέση που έχουμε με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Σε λίγο πάμε να γιορτάσουμε το 1821, εκεί να δούμε τι θα γίνει. Έτσι, γιατί και εκεί μπορεί να φανταστεί κανείς διαφορετικές. Θα κάνουμε άλλη συζήτηση αυτό. Να κάνουμε άλλη συζήτηση. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, έτσι. Αλλά θέλω να πω, αυτή η ευκολία, η ευκολία βρίσκεται σε δύο πλευρές, τις οποίες ξεχνά. Μία είναι, το ξαναλέω, είναι ο εθνικισμός, αυτό που είπες, δηλαδή χάθηκε ο κόσμος αν προβάλλουμε την Αγία Σοφιά. Χάθηκε ο κόσμος να πούμε ότι οι αδερφοί μας οι Κύπροι πράγματι υφίστανται, ας πούμε, αυτό το θράσος και τον αυταρχισμό, για να το φέρω από την άλλη πλευρά, της Τουρκίας, η οποία έχει γίνει ένα καθεστώς που θυμίζει άλλες εποχές. Φυσικά και όχι, και πρέπει να το κάνουμε. Άρα, αυτό το όριο μεταξύ του πώς αντιμετωπίζει κανείς κάτι που τον αφορά ως πατρίδα και τον εθνικισμό, ο οποίος καλλιεργείται πάρα πολύ εύκολα, με οποιαδήποτε, με τη μικρή αφορμή, διότι στο υπόστρωμά του δεν έχει αμφισβητηθεί ποτέ. Είναι κάτι που είναι ίσως από τις ισχυρότερες δυνάμεις, και το άλλο είναι ο ρατσισμός, ο οποίος εύκολα γίνεται πολιτισμική διαφορά. Και εκεί πράγματι είσαι υποχρεωμένος να συζητήσεις. Είναι πολιτισμική διαφορά. Άλλες συνήθειες έχουμε εμείς, άλλες έχουν οι άνθρωποι που έρχονται από τη Συρία ως πρόσφυγες. Έχουν μεγαλώσει διαφορετικά, έχουν συνηθίσει σε διαφορετικά πράγματα, τρώνε διαφορετικά, φέρονται εντός της οικογένειάς τους διαφορετικά, μεγαλώνουν τα παιδιά τους διαφορετικά. Αυτή είναι μια διαφορά που είναι εκεί έξω και που σε κάθε κοινωνία, όσο προηγμένη για να είναι, η διαχείρισή της δεν είναι εύκολη. Ο στιγματισμός και το φίλος εχθρός. Έτσι, είναι το πάτημα επί του οποίου γίνεται η μετατροπή αυτού του πράγματος σε τροφοδότηση του ναζισμού. Επιστρέφοντας λοιπόν και πάλι σε εκείνη την περίοδο μιας πενταετίας χοντρικά, εκείνη την περίοδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί από έναν συγκεκριμένο πολιτικό και διανοητικό χώρο το φαινόμενο της Ανώτατης Χρυσής Αυγής, και νομίζω ότι έχει σημασία και να ορίσουμε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο ο οποίος εκείνη την περίοδο εκπονεί αυτό το πλαίσιο. Εμφανίζεται λοιπόν από έναν χώρο ο οποίος προσπαθεί να εμφανιστεί ως κεντρός, εμφανίζεται ένα πλαίσιο εξήγησης για την άνοδο της Χρυσής Αυγής, ο οποίος έχει την περίφημη ονομασία «Θεωρία των δύο άκρων», εντός εισαγωγικών προφανώς. Θα ήθελα το σχόλιο σε σχέση με αυτό. Εντάξει, μας έχει ταλαιπωρήσει αυτή η ιστορία, διότι η επιμονή της άλλης πλευράς να αναφέρεται σε αυτά τα δύο άκρα, προφανώς δεν είναι τυχαία, δεν είναι αθώα, είναι πάρα πολύ κουραστική. Είναι ο καταλληλότερος ιδεολογικά τρόπος για τη δημοκρατική μη άκρα δεξιά να καλύπτει την ακροδεξιά. Έτσι, δηλαδή να λέει, ναι, εντάξει, υπάρχουν αυτοί που είναι δικοί μας μένα, αλλά το παρατραβάνε, αλλά υπάρχουν και οι δικοί σας που είναι ακόμα χειρότεροι, διότι είναι και αυτοί στην άλλη πλευρά. Η απάντηση έχει έρθει με δύο τρόπους που νομίζω ότι είναι πολύ πιστικοί και οι δύο. Ο ένας είναι ότι έχει εμφανιστεί κάτι που είναι εξίσου ακραίο, που είναι το κέντρο. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει κανένας ορισμός του ποια είναι τα άκρα. Άρα υπάρχει και αυτό το περίφημο ακραίο κέντρο που επιμένει να λέει διαρκώς τα ίδια πράγματα εν ονόματι του ότι οι άλλες δύο πλευρές, υποτιθέμενα άλλες δύο πλευρές, είναι συγκρίσιμες. Και υπάρχει και κάτι που είναι ουσιαστικό, και αυτή θα ήταν η δικιά μου απάντηση σε αυτό το πράγμα, είναι ότι πράγματι είναι οι δύο πόλοι, αλλά οι δύο πόλοι με την έννοια ότι είναι ακραία αντιδημοκρατία και ακραία δημοκρατία. Ο ένας υπερασπίζεται τη δημοκρατία πράγματι με κάθε τρόπο, προσπαθώντας να την εμβαθύνει και να την αναπτύξει, και ο άλλος είναι ο εχθρός της δημοκρατίας. Επομένως, με αυτή την έννοια, πράγματι είναι η πόλη μιας σύγκρουσης. Είναι η πόλη μιας σύγκρουσης. Και αυτό εκφράζεται πολιτικά και πρέπει να εκφράζεται πολιτικά. Και αν δεν εκφράζεται, κακώς δεν εκφράζεται, μεταξύ όντως μιας δεξιάς με χαρακτηριστικά φασιστικά και μιας αριστεράς η οποία θέλει να πολεμήσει για μια ουσιαστική και βαθιά δημοκρατία. Τώρα, κατά τα άλλα, αυτό είναι ένα ιδεολογικό σχήμα νομιμοποίησης έμεσης, διότι ό,τι κάνει ο ένας μπορεί να το κάνει και ο άλλος. Άρα χρησιμοποιεί αυτού του χαρακτήρα την ακροδεξιά, τη φασιστική ακροδεξιά, στην ουσία ή την νομιμοποιεί απλώς
ή τη χρησιμοποιεί για να νομιμοποιήσει την επίθεση απέναντι στην αριστερά. Επομένως, ό,τι και να λέει αυτό το σχήμα, το οποίο δεν στέκεται και με κανέναν τρόπο, αλλά δεν έχει καμιά πιστικότητα, εάν κανείς λιγάκι αρχίζει να ψάχνει τα δεδομένα, δεν είναι αυτό. Και φτάνουμε στο αυτό που πιστεύουν πολλοί και μάλλον έχουν δίκιο, στο κομβικό σημείο για την πορεία της Χρυσής Αυγής, που είναι η εκτέλεση του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Μια εκτέλεση η οποία θα έλεγα αναγκάζει την κυβέρνηση Σαμαρά να κινηθεί πλέον, να κινηθεί και να της ασκήσει δίωξη. Για ποιο λόγο ωστόσο αναγκάζεται ο τότε Πρωθυπουργός να προβεί σε αυτήν την κίνηση και για ποιο λόγο η συγκεκριμένη δολοφονία έχει τέτοιο αντίκτυπο? Γιατί να υπενθυμίσω το εξής, ότι νωρίτερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα έχουν υπάρξει και άλλες δολοφονίες και άλλες δολοφονικές επιθέσεις. Ωστόσο, η δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι είναι κόμβος. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, τώρα ομολογώ ότι αυτό θα απαιτούσε πολύ περισσότερα στοιχεία για να το σκεφτεί κανείς ουσιαστικά. Ήθελα κι εγώ να προσθέσω αυτό που είπες, δηλαδή ότι δεν είναι η πρώτη δολοφονία. Και άρα μας θυμίζει ότι γίνεται κρίσιμο ζήτημα, άρα ζήτημα και για την δεξιά εκείνη που δεν θα έλεγα υπέθαλψε ντε και καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει ανεχόταν τη φασιστική αυτή οργάνωση. Γίνεται κρίσιμο ζήτημα επειδή πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο δεν μπορεί να θαυτεί κατά το χαλί, δεν μπορεί να μπει κατά το χαλί. Δηλαδή δεν είναι αλλοδαπός, αν είναι δυνατόν βέβαια να λειτουργεί έτσι η ελληνική κοινωνία, αλλά έτσι λειτουργεί. Έτσι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ένας οποιοσδήποτε μετανάστης ή πρόσφυγας. Πρέπει να το δούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε πώς. Είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει και ένα εύρος αναγνωρισιμότητας. Είναι ένας ακτιβιστής. Είναι κάποιος ο οποίος έχει παίξει ρόλο σε σχέση με τα πράγματα που συζητάμε. Είναι ένας αγωνιστής της αριστερός, αντιφασίστας, με παρουσία. Άρα δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις ότι δεν το είδες. Και θυμίζω ότι το να κάνεις ότι δεν το είδες είναι αυτό που γινόταν μέχρι τώρα και όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι, αυτό γίνεται κατά κανόνα. Άρα ένα σκέλος της εξήγησης είναι αυτό. Ένα άλλο σκέλος της εξήγησης μπορεί να είναι πράγματι η στιγμή, η συγκυρία. Δηλαδή, με την ανάπτυξη της Χρυσής Αυγής να παίρνει διαστάσεις οι οποίες να αφορούν πλέον και αυτό που θα λέγαμε το αστικό μπλοκ, δηλαδή να αφορούν δυνάμεις που κατά τα άλλα θα μπορούσαν να την έχουν ανεχθεί ή και να την έχουν τροποδοτήσει. Διότι το στοιχείο της ριζικής εναντίωσης στη δημοκρατία φυσικά αφορά και τα πολιτικά κόμματα και του αστικού μπλοκ και έχει σημασία αυτό. Άρα δεν το λέω αθώα. Έχει σημασία και να το θυμόμαστε και έχει σημασία και για αυτούς. Άρα εκτιμούν ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και όντας την εξουσία έχουν άλλη δυνατότητα και άλλο μέρος ρόλου και ευθύνης φυσικά ως προς την αντιμετώπιση του. Άρα είναι μια στιγμή καμπής. Είναι μια στιγμή καμπής πάνω στην πολύ μεγάλη ανάπτυξη της Χρυσής Αυγής, που σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει από το ψηφοφόρους, που ελκύει και άρα μπορεί να αξιοποιήσει, σημαίνει αποσταθεροποίηση δομών που είναι πολύ πιο κρίσιμες από ό,τι μπορεί να φαινόταν προηγουμένως. Δεν είναι πλέον μια οργάνωση των 10 τύπων που εμφανίζεται, δίνει ξύλο και μετά εξαφανίζεται. Είναι κάτι που έχει πάρει άλλα χαρακτηριστικά. Ο παράγοντας που εμείς πρέπει να δώσουμε σημασία και να θυμόμαστε ότι είναι ο κρίσιμότερος από όλους είναι το ίδιο το κίνημα. Το αντιφασιστικό, αντιναζιστικό, δημοκρατικό κίνημα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και έχει σημασία τώρα, μια που εμείς την κάνουμε αυτή την κουβέντα, έχει σημασία για την αριστερά. Διότι η αριστερά την είχε αυτή την ευθύνη και εδώ πρέπει να της δώσουμε και τα εύσημα, διότι η δικιά μας αριστερά ήταν αυτή που πράγματι το έκανε θέμα. Το έκανε θέμα, μπήκε στις συζητήσεις, τους φωνάζουμε στην τηλεόραση, δεν τους φωνάζουμε. Έκανε εκδηλώσεις, θυμάμαι από τις πρώτες μέρες. Έκανε εκδηλώσεις και μάλιστα χωρίς να έχει δεδομένες λύσεις. Κάναμε πολύ σημαντικές συζητήσεις, κρίσιμες για το αν θα πρέπει να, είναι σκέλος της απάντησης αυτό, αν θα πρέπει πράγματι να απαγορευτεί η παρουσία της, να απαγορευτεί ως κόμμα που τελικά δεν είναι κόμμα.
έγιναν συζητήσεις, έγινε προβολή του θέματος και για να πω ότι και ενδοαριστερά έχει σημασία ότι η δικιά μας αριστερά κράτησε αυτή τη στάση, δεν ήταν αυτονόητο. Εγώ έχω βρεθεί, επειδή τότε με καλούσαν να συζητάω για αυτά τα πράγματα, σε συζητήσεις που σύντροφοί μας, άλλων ας πούμε απολύξεων κομματικοπολιτικών, έλεγαν σιγά τώρα το πρόβλημα. Βρίσκεται αυτό γιατί δεν θέλετε να ασχοληθείτε με άλλα και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ έντονη τέτοια συζήτηση. Και νομίζω ότι και το χρωστάμε, πράγματι, άρα δεν σταμάτησε, δεν τελείωσε. Ακόμα και αν, όπως ελπίζω, η δίκη θα οδηγήσει σε καταδίκες, δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να διαγραφεί. Έχει σημασία, και άμα θες να το κουβεντιάσουμε και αυτό για 2 λεπτά, γιατί έχουμε περάσει κάθε όριο χρόνου, όχι, νομίζω ότι είναι μέρος και της δικιάς μας πράγματι συμμετοχής, της κινηματικής συμμετοχής στο ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Έγιναν πράγματα. Στην Ελλάδα ολόκληρη έγιναν πράγματα και στην Αθήνα επίσης έγιναν πράγματα. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, μια και είπες πράγματα για είπες κάποια πράγματα τα οποία έκανε αριστερά σε σχέση με την ανάσχεση της Χρυσής Αυγής και αναφέρθηκες επισημένοντας την έννοια και το ρόλο του κινήματος ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αυτό το πράγμα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ποια πιστεύεις ότι ήταν αυτά που έκανε η αριστερά όντας κυβερνητικό κόμμα, τα οποία ενδεχομένως να έπαιξαν κάποιο ρόλο στην ανάσχεση και εν τέλει στην ουσιαστικά διάλυση της Χρυσής Αυγής? Γιατί πλέον η Χρυσή Αυγή, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, όχι μόνο είναι εκτός Βουλής, αλλά πλέον έχει κλείσει και τα κεντρικά της γραφεία. Άρα, εκτιμάς, θεωρείς ότι έπαιξε κάποιο ρόλο η κυβέρνηση αριστεράς έως προς αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι ένα κεφάλαιο που κάποια στιγμή είμαστε πολύ σεμνοί, πρέπει να τα ανοίξουμε. Διότι εμφανώς, δηλαδή έχουμε κάθε τεκμήριο ότι έπαιξε ρόλο και το ξέρουμε γιατί όσοι παρακολουθούσαμε πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτό το ζήτημα, τα βλέπανε. Δηλαδή έπαιξε ρόλο στο ότι το ξεχνάνε οι πάντες. Αποκατέστησε διαδικασίες δημοκρατικές, είτε αφορά το κοινοβούλιο, είτε αφορά ας πούμε τις απαιτήσεις εξωκοινοβουλευτικών, εξωτερικών παραγόντων, τρόικες, θεσμούς, διεθνείς τράπεζες κτλ. Δηλαδή έπαιξε ένα ρόλο στην ανάκτηση της δημοκρατικής συνθήκης, στο που παίρνονται οι αποφάσεις, στο ποιος συμμετέχει. Έπαιξε ένα ρόλο, και εδώ κάνουν όλοι ότι δεν το είδανε, στην επαναφορά του κοινοβουλίου στη λειτουργία που απαιτείται από αυτό, από το Σύνταγμα. Δηλαδή λειτουργήσε το κοινοβούλιο. Αψόγα, όχι, υπάρχει πολύ πράγμα να γίνει ακόμα. Έπαιξε ρόλο στο ότι ανέπτυξε δημόσιο λόγο για όλα τα ζητήματα και το θυμόμαστε γιατί ήταν εκρηκτικός ο δημόσιος διάλογος. Συζητήθηκαν πράγματα. Δηλαδή, αν παρακολουθούσε κανείς το κανάλι της Βουλής, έλεγε πού βρισκόμαστε. Έτσι, γινόντουσαν συζητήσεις ουσιαστικές με πολύ μεγάλη έκταση επιχειρηματολογίας, συζήτηση, συγκρούσεων κτλ. Σε όλη αυτή τη διάρκεια. Αποκατέστησε του θεσμού ακόμα και με την έννοια του διαχωρισμού των εξουσιών. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφές. Ελάχιστες παρατηρήσεις θα μπορούσε να κάνει κανείς. Το αφήνω όμως. Δηλαδή, αποκαταστάθηκε το στοιχειώδες της δημοκρατικής λειτουργίας. Αποκαταστάθηκαν συνθήκες συζήτησης στην κοινωνία, δηλαδή αυτό που λένε διαβούλευση, και όχι μόνο στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, καταλάβαινε κανείς ότι η ελληνική κοινωνία, και μάλιστα ενάντια στο κυρίαρχο, όπως το λένε, πολιτικό σχηματισμό, διότι τα μέσα και τα κανάλια δεν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, άρα γινόταν εκ των πραγμάτων μια συγκρουσιακή μάλιστα συζήτηση, και κυρίως φρόντισε ώστε οι κοινωνικές δομές που αφορούν, και τώρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ζητήματα κρίσιμα στη δημοκρατία, όπως είναι η αλληλεγγύη, να γίνουν ουσιαστικές. Νομίζω ότι αυτό είναι πλήρως προϊόν του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι έκανε αυτό το καινούριο Υπουργείο Αλληλεγγύης, το τι έγινε πραγματικά στη στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Και πάω και στο τελευταίο, πράγματι αποσταθεροποίησε, σαν να πράγματι να ήταν εξαιρετικά σχεδιασμένο, που σίγουρα δεν ήταν, αλλά δείχνει τα δημοκρατικά, τα ανακλαστικά, ή για να είμαι πιο ειλικρινής και πιο ανοιχτός, βοήθησε να αποδομηθεί, γιατί δεν το έκανε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, βοήθησε να αποδομηθεί
ένα-ένα, να αποδομηθεί ένας-ένας ο λόγος στους οποίους αναφερόμουν. Δηλαδή, θυμίζω τη μάχη για τις πρέσπες. Δηλαδή, πρακτική πολιτική. Πρακτική πολιτική ενάντια στον αφελή επιθετικό εθνικισμό. Και επιθετικό και αφελή ταυτόχρονα, έτσι. Γίνανε πράγματα. Πράγματι χειρίστηκε το προσφυγικό με όλη την αντίφαση αυτού του πράγματος. Δεν λέω επιτυχώς. Διότι επιτυχώς είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Το χειρίστηκε όμως εκτός ρατσιστικού πλαισίου. Δηλαδή το χειρίστηκε ως ένα πολιτικό ζήτημα διεθνές και ευρωπαϊκό. Έτσι το χειρίστηκε από την αρχή. Μιλώντας ανοιχτά, θέτοντας τα προβλήματα, δεν έφτασε στο να φέρει ένα μέρος του πληθυσμού, δηλαδή να οργανώσει μια τέτοια σύγκρουση για να την αξιοποιήσει, για να την εκμεταλλευτεί. Νομίζω λοιπόν ότι άλλαξε το τοπίο ως προς τις δυνατότητες συγκρότησης αυτών των στοιχείων που τελικά φτιάχνουν το φαινόμενο του φασισμού, με αποτέλεσμα πράγματι να τον αποδυναμώσει, όχι να τον εξαλείψει. Και γι' αυτό και τώρα μια αξιοποιώ την ευκαιρία που μου δίνεις, να θυμόμαστε ότι αυτό δεν θα εξαφανιστεί με το που εξαφανίστηκε, ακόμα και αν εξαφανίστηκε ή έχει πολύ μικρή παρουσία η Χρυσή Αυγή. Διότι το υπέδαφος δεν είναι κάτι που αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε να το αντιμετωπίζουμε και στο να μάθουμε δεν είναι μόνο η μία πλευρά. Δηλαδή πρέπει να μάθει η ελληνική κοινωνία να το αντιμετωπίζει. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε με αυτό που είπες μόλις τώρα και το είχες πει και εισαγωγικά. Ουσιαστικά λες ότι μπορεί μεν η Χρυσή Αυγή να εξαφανίστηκε από τον πολιτικό χάρτη, ωστόσο είναι σαφές ότι με αυτό το φαινόμενο, τον νεοναζισμό, δεν έχουμε ξεμπερδέψει. Άρα λοιπόν, όπως έλεγε και ο Λένιν, τι να κάνουμε. Κοίταξε, νομίζω ότι η αριστερά πράγματι πριν και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ έδειξε μια παραγωγή λόγων, επιχειρημάτων, πολιτικών, πρακτικών που πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο, ίσως και πολύ περισσότερο γιατί είναι το αντικείμενό τους, έκαναν και πάρα πολλές κινηματικές οργανώσεις. Έτσι. Δηλαδή είδαμε τέτοια πράγματα από μια σειρά από ας πούμε, μικρότερες ή μεγαλύτερες ομαδώσεις κινηματικού χαρακτήρα που πράγματι είχαν αυτό ως αντικείμενο και τους οφείλουμε πάρα πολλά γι' αυτό. Επειδή όλα τα επιμέρους στοιχεία είναι εκεί, όλα είναι εκεί. Δηλαδή και ο εθνικισμός μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξανασκάσει με διαφορετική ευκαιρία να επανεπενδυθεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η απονομιμοποίηση του ναζιστικού φαινομένου, του ναζιστικού λόγου, των συνδέσεων αυτό μεταξύ ας πούμε υποτίθεται πιο light εθνικισμού και πιο σκληρού ρατσισμού. Έχει σημασία να το προσέχει, να συνεχίσει κανείς να το παρακολουθεί, να το απονομιμοποιεί, να το κάνει εκτός πολιτικής πρακτικής και έχει πολύ μεγάλη σημασία να ενισχυθεί οτιδήποτε στην κατεύθυνση των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών. Και εκεί το περιθώριο είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό να γίνει και με οποιασδήποτε δημοκρατικές μαχίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα και βεβαίως τις εκδοσινήσεις και τη διευθύντρια Πόλα Καπόλα για τη φιλοξενία που μας προσέφερε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι.